Μηταράκη, γιατί μαζεύτηκε πολύ πράγμα. Έχω κρατήσει μια σελίδα σημειώσεις. Κατά πρώτον, όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο, δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεται ο κ. Λοβέρδο, θα σα μα πει συγκεκριμένα σε ποιο αναφέρεται. Όλα έχουν να κάνουν με τι διαρθρωτικέ αλλαγέ που είπαμε ότι πλέον έχουν το βάρο των μεταρρυθμίσεων και όχι δημοσιονομικά. Αν ήταν μνημονιακέ υποχρεώσει αυτό. Ναι, παραδείγματο χάρη, όλη η εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ είναι μνημονιακή υποχρέωση και γι' αυτό οτιδήποτε εμπεριέχεται στις διαρθρωτικές αλλαγές του νομοσχέδιου. Δεν υπάρχει κάτι που να έβαλε από το παράθυρο μόνη της κυβέρνησης. Χωρίς να. Όχι, και να σας πω κάτι. Μήπως αυτό είναι είδηση. Γιατί μέχρι χτες στο μνημόνιο δεν ήταν υποχρεωτική η εργαλειοθήκη. Εκτός αν είναι τώρα στο νέο μνημόνιο. Στη συζήτηση με την Τρόικα ήταν η εργαλειοθήκη. Και η εργαλειοθήκη έχει ένα στόχο. Α, ήταν. Δεν υπήρχε ως δέσμευση τώρα. Ένα στόχος. Ο στόχος είναι να πέσουν οι τιμές. Γιατί όλοι μιλάνε για τις συντεχνίες και η κάθε συντεχνία έχει οργανωμένους συλλόγους που μπορούν να κλείσουν, παραδείγματος χάρη, τα φαρμακεία και να βρεθούμε με 50 φαρμακεία στην Αθήνα να υπάρχουν οι ωραίες φωτογραφίες που η έγκριτη καθημερινή έχει σήμερα από το σέλιδο. Αλλά δυστυχώς ο καταναλωτής δεν προστατεύεται από κανέναν. Ο στόχος των διαρθρωτικών αλλαγών είναι να μειωθούν οι τιμές. Παραδείγματος χάρη, το γάλα 2 ημερών με ελληνικό σήμα δεν είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό που σήμα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά να πάω στα σημεία που είπε ο κ. Μαρίας. Καταρχήν, βλέπω στα λόγια του ότι δέχεται ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Αυτή τη στιγμή η κριτική δεν είναι επί δημοσιονομικών μέτρων. Συμφωνούμε λοιπόν ότι δημοσιονομικά πλέον πετύχαμε. Με τον πόνο του ελληνικού λαού, με μεγάλη την έννοια ότι δεν κόβονται μισθοί, δεν κόβονται συντάξει, με αυτή την έννοια. Ναι, και πλέον δεν έχουμε δημοσιονομικό κενό. Δεν το αφήνω, δεν αφήνω τίποτα να πει κάτι. Να πω καταρχήν ότι πλέον πάμε καλύτερα από τους στόχους προϋπολογισμού. Αυτό δίνει μια ασφάλεια στον κόσμο ότι όχι μόνο δεν έχουμε νέα μέτρα, αλλά υπήρχε κοινωνικό μέρισμα το 2013 και αν έχουμε υπερκάλυψη του στόχου το 2014 θα υπάρχει κοινωνικό μέρισμα και το 2015. Πάμε καλύτερα. Άρα, γιατί μας έχετε τρελάνει στους φόρους, κύριε Μηταράκη. Πάμε καλύτερα. Πάμε καλύτερα επειδή έχει αυξηθεί ο παραγόμενος πλούτος. Επειδή τραβάμε και άλλο το ζωνάρι, πάμε καλύτερα. Το πρώτο μνημόνιο ξεκίνησε έχοντας στόχο την αύξηση φορολογίας. Και άμα δείτε τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας το 2011 και το 2012, αυξήθηκε σημαντικά η φορολογία ως προς το ΤΟΕΠ. Από εδώ και πέρα ο στόχος έχει μπει στις δαπάνες. Και το 2013 υπήρχε μεγάλη επιτυχία στις δαπάνες. Πλέον το κράτος γίνεται λιγότερο σπάταλο και δεν ξοδεύει πράγματα που δεν μπορεί. Αυτό δέχομαι ότι είναι σκληρό καμιά φορά. Αλλά δυστυχώς, λεφτά από το πουθενά μαγικά δεν μπορούν να υπάρχουν. Οι αλχημίες του μεσαίωνα δεν μπορούν να επαναληφθούν τον 21ο αιώνα. Μπορείς να μην πληρώσεις, κύριε Μηταράκη, να μην πληρώσετε τα 4 δις αέρα κοπανιστό που πάει να βγάλει η Κεντρική Τράπεζα. Δεν τα βγάζει. Να, μια απλή περίπτωση. Υπάρχει μια συμφωνία με τις Κεντρικές Τράπεζες, σας θυμίζω, που επανέρχονται στην Ελλάδα τα κέρδη των τραπεζών. Του χρόνου, αφού δανειστούμε φέτος και αφού μας περάσει μνημονίο. Με συγχωρείτε. Να τους πείτε, λέω ένα παράδειγμα. Να τους πείτε, κύριοι. 10 δις είναι τα ομόλογα. Μάλιστα. 6 δις πληρώσατε. Πολύ ωραία. Πάρτε τα 6 δις, πάρτε και 0,25 επιτόκιο και τα 4 δις αφήστε τα απ' έξω. Όχι να γυρίσουν την επόμενη χρονιά που δεν γυρνά 4 δις, γυρνάει λιγότερο. Και αφού γυρίσουν πάνε πάλι στους δανειστές γιατί πληρώνετε. Να σας χαλάσουν το επιχείρημα. Να σας χαλάσουν το επιχείρημα. Πληρώνονται οι δανειστές ξανά με εξόφληση. Του δανείου τους. Δεν παίξουν αυτά τα λεφτά. Να σε αυτά. Τα 4 δις μέρισμα. Επειδή βάζετε συνεχώς θέματα όμως, κύριε Μαριά, να αφήνουμε και τον κύριο Μηταράκη να πει. Να σας πω ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φτηνότερα από ό,τι δανειζόταν πριν. Άρα η ανακύκλωση δανείων συμφέρει τη χώρα μας, γιατί σήμερα πληρώνουμε επιτόκιο πολύ χαμηλότερο. Αυτό το δάνειο ήταν 6% τα επιτόκια που πληρώσατε. Όχι, τα καινούργια δάνεια τα παίρνουμε στο 2%. Τα 10 δις που πληρώνουμε. Δεν είναι έτσι για τον κύριο Υπουργό. Τα 10 δις δάνεια που ομόλογα που πληρώνουμε στην τράπεζα είχαν 6,2% επιτόκιο. Όχι, σήμερα αυτό πληρώσαμε. Ναι, και σήμερα τα νέα που παίρνουμε πώς δανειζόμαστε. Συγχωρείτε κύριε Μηταράκη. Τον Ιανουάριο, προσέξτε τι σας λέω. Προσέξτε, γιατί δεν το προσέχετε τόσα χρόνια, αυτό φτάσαμε εκεί. Φέτος τον Ιανουάριο το ομόλογο της Κεντρικής Τράπεζας που πληρώσαμε ήταν 6,1 επιτόκιο. Σωστό. Λέω λοιπόν. Σήμερα πόσο είναι που δανειζόμαστε. Για να το αποπληρώσουμε με 2. Μα είναι δυνατόν να δανειζόμαστε για να αποπληρώσουμε τη στιγμή που είναι κερδοσκοπική πολιτική της τράπεζας. Δώστε το κεφάλαιο και τίποτε άλλο. Πώς θα βγάλει αυτό σε αυτά τα υπερκέρδη. Ελάτε, κύριε Μηταράκη. Κεντρική τράπεζα. Στην η οποία είναι το κοκλήφι. Μόνο στα είναι κεντρική τράπεζα. Δέχεστε δύο πράγματα. Δέχεστε ότι η Ελλάδα δανείζεται φέτος φθηνότερα από την παλιά. Άρα μας συμφέρει. Δεν χρειάζεται να δανειστώ για να πληρώσω. Και δεύτερον, τα υπερκέρδη που λέτε επιστρέφουν στην Ελλάδα. Επιστρέφουν πού πάνε όμως. Στην εξόφληση των δανειστών. Άρα στην τράπεζα ξανά. Ναι, αλλά επιστρέφουν τα υπερκέρδη. Ελάτε, κύριε Μηταράκη μου. Κύριε Μαριά, όχι. Κύριε Μαριά, όχι. Δεν μπορώ εγώ να το επιτρέψω. Μα σας παρακαλώ. 24 που είναι επίδεση του μπάσκετ. Λοιπόν, άκουσε.
Νομίζω βάλατε 10 θέματα, αλλά δεν έχει απαντήσει ούτε σένα. Δεν γίνεται όμως. Όχι, άλλη φορά. Απάντησα. Ακούστε. Εδώ είναι πολύ απλό. Όταν οφείλεις 10 δις, μπορείς να κάνεις διαπραγμάτευση να πληρώσεις μόνο το κεφάλαιο και το άλλο με το πληρώσεις. Αυτή είναι η ρύθμιση. Όλα τα άλλα σε βάζουν σε ένα κύκλο προβληματικό και ό,τι γλιτώσεις και στα δίνουν πίσω, σε υποχρεώ να τα ξαναπληρώσεις πάλι στους δανειστές. Γιατί το είπατε τώρα, όταν έχεις ανάγκη 4 δις, δεν πας τώρα, σε αυτή την το πολιτική. Είπατε τώρα και απλά και κατανοητά, χωρίς τεχνικούς όρους να μας καταλαβαίνουν κιόλας, αλλά να αφήσουμε και τον κύριο Μηταράκη να πει αυτό. Και εγώ απάντησα σε αυτό ότι σήμερα δανειζόμαστε πολύ φτηνότερο από πριν και τα υπερκέρδη των κεντρικών τραπεζών επιστρέφουν στην Ελλάδα. Και επίσης. Στους δανειστές. Επιστρέφουν στη χώρα μας. Στη χώρα μας που τα δίνουν στους δανειστές. Κατά τρίτον, κύριε Μαριά, να σας πω κάτι. Ακούω εναλλακτικές πολιτικές που στηρίζονται στην ίδια παραδοχή. Yeah. Ότι κάποιος θα μας χαρίσει λεφτά. Όχι, δεν σου χαρίζει. Παραδοχές ότι κάποιος θα μας χαρίσει λεφτά. Δεν δέχομαι να πληρώσω τον κοκκύφους. Δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, αυτό. Άρα κάποιος θα μας είναι χαρίσει λεφτά. Είναι παράνομο αυτά που γίνονται. Κύριε Μαριά, έχω... εδώ ο κύριος Σταθάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχτηκε. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να σα πω κάτι, κύριε Μάλη. Η Ελλάδα πλέον με τις δικές της δυνάμεις πρέπει να πατήσει τα δικά της πόδια. Το θέμα του χρέους είναι κάτι που ναι, πρέπει να άνοιξε. Και τελικά το χρέος της Ελλάδος αυξήθηκε πράγματι από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα κατά 20 δισεκατομμύρια. Καταφέραμε όμως με αυτά τα 20 δισεκατομμύρια και να σώσουμε την καταθέση των Ελλήνων πολιτών και να περάσουμε εξαετή ύφεση ως χώρα. Τώρα εσείς με πήγατε, και οι δύο στη μεγάλη εικόνα που είναι το χρέος και τι θα κάνουμε. Σύμφωνοι, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα τρέχοντα. Στο ρεπορτάζ που τρέχει το πολυνομοσχέδιο και τις αντιδράσεις που προκαλέσει. Επιβεβαιώνει ότι δεν έχει δημοσιονομικές, νέα δημοσιονομικά μέτρα. Επιβεβαιώνει ότι η έμφαση πλέον στις διαστατικές αλλαγές. Επιβεβαιώνει ότι στόχος της κυβέρνησης πλέον είναι να πέσουν οι τιμές προς όφελος του καταναλωτή και δυστυχώς κάποιες συντεχνίες θα αντιδράσουν. Και να διαλύσει η μικρομεσαία επιχείρηση. Προσέξτε το. Και να διαλύσει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν υπάρχει το εξής. Όταν διαλυθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, θα έχεις λιγότερα έσοδα φορολογικά και θα έχεις μια οικονομία πιο αδύναμη. Που μπορεί να πετύχεις φτηνότερες τιμές σε κάποια προϊόντα. Αλλά τι γίνεται. Αυτά τα προϊόντα περισσότερα είναι εισαγόμενα. Άρα τα ποσά θα βγαίνουν έξω και η ελληνική οικονομία δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν το δέχομαι, κύριε Μαριά, αυτό. Εγώ δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει ότι η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση θα επηρεαστεί αρνητικά όταν έχει φτηνότερες τιμές προς όφελος του καταναλωτή. Θα σας πω εγώ το λόγο. Και ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει περισσότερα με τα περιορισμένα εισοδήματα που έχει λόγω της κρίσης. Να το δούμε. Τι θα γίνει, θέλω να μου πείτε, με τις κινητοποιήσεις. Φαρμακοποιεί, δεν ξέρω αύριο ποιες άλλες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες. Θεωρούμε πολύ πιο σημαντικό τον καταναλωτή από οποιαδήποτε μόνη συγκεκριμένη συντεχνία. Κάποια στιγμή στην πολιτική πρέπει να έχουμε το θάρρος να κάνουμε επιλογές. Εδώ και δεκαετίες θέλαμε με όλους. Να ευχαριστούμε τους πάντες. Και τι κάναμε εδώ και δεκαετίες. Δανειζόμασταν. Για να ευχαριστήσουμε τους πάντες. Λυπάμαι που το λέω, αυτό πλέον δεν γίνεται. Πρέπει πλέον να κοιτάξουμε τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, να κοιτάξουμε τους χαμηλομισθωτούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους που πάντα πληρώναν την ύφη και να φροντίσουμε με τον κοινωνικό μέρισμα οι ασθενέστεροι να δούνε μια καλύτερη μέρα το 2014 και με τη μείωση τιμών που αυτές οι διαστατικές αλλαγές θα πετύχουν να μπορέσουν με το χαμηλό εισόδημά τους που πλέον έχουν να ζήσουν καλύτερα. Ωραία, μισό λεπτό. Εσείς θα επιμείνετε σε αυτό. Και ο κόσμος τι θα γίνει, θα συνεχίζει να πηγαίνει και να σχηματίζει ουρές στα φαρμακεία. Τι θα κάνετε, δηλαδή, άμα οι φαρμακοποιοί το συνεχίσουν αυτό, τι θα κάνετε. Νέοι άνθρωποι θα ανοίξουν νέα φαρμακεία. Αυτό σημαίνει ελεύθερη αγορά. Υπάρχουν χιλιάδες φαρμακοποιοί που παρακαλάνε να ανοίξουν φαρμακεία. Ξέρετε τι σημαίνει κλειστή αγορά. Ότι υπάρχουν νέα παιδιά με πτυχία, με διάθεση για δουλειά, που δυστυχώς επειδή δεν έχουν μπάρμπα στο συγκεκριμένο επάγγελμα να τους αφήσει τη δουλειά όπως λέγαμε πρακτικά παλιά, αναγκάζονται να είναι άνεργοι. Λοιπόν, αν αυτοί που έχουν σήμερα οποιοδήποτε επάγγελμα, εγώ δεν μιλάω για τα φαρμακεία, το οποίο απελευθερώνεται το επάγγελμα και οι νυν δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά για οποιοδήποτε λόγο, άμεσα νέοι άνθρωποι θα ανοίξουν νέες δουλειές. Μετά τις διαφημίσεις, ο λόγος στον κύριο Μαριά.